ενδεχομένως και η πραγματικότητα με την επιστημονική ματιά του κρατικού χημείου να μην είναι ακριβώς έτσι. Δώστε μας εσείς τη σωστή εικόνα των πραγμάτων. Ναι, όντως έχει προκύψει μεγάλη αναστάτωση με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Χημείου του κράτους για το 2022. Ναι. Κυρίως σε θέματα που αφορούν την οθεία του κρέατος. Και για να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας, μιλώντας για οθεία κρέατος, αναφερόμαστε στην ανάμειξη ενός είδους κρέατος, το οποίο μπορεί να έχει υψηλό κόστος, όπως το βοδινό παραδείγματος χάρη, με άλλον είδος φθηνότερο, ναι, όπως είναι το χοιρινό ή το κοτόπουλο. Το θέμα της νοθείας των κρεάτων προέκυψε το 2013, που φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε όλοι για το σκάνδαλο νοθείας βορεινού κρέατος με αλογίσιο. Ναι. Και από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε τους ελέγχους για την νοθεία του κρέατος. Φυσικά το συγκεκριμένο σκάνδαλο δεν ήταν κυπριακό, να επενθυμίσουμε, όχι, έτσι ήταν παγκόσμιο. Ήταν Βελγίου. Και επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, γιατί γίνεται την εξαγωγή του συγκεκριμένων κρεάτων. Ωραία, τώρα στην Κύπρο τι βρήκατε εσείς για το 2022? Για το 2022 εντοπίστηκαν δύο δείγματα τα οποία περιείχαν ίχνη χοιρινού και κοτόπουλου σε βοδινό κρεατοσκεύασμα. Νομίζω ήταν και φτεδάκια το ένα δείγμα και το άλλο δείγμα ήταν αυτά που περιέχε το φτελίνια, ναι, γέμιση το φτελίνια. Αλλά μιλούμε για ποσότητες πολύ χαμηλές. Και όπως αναγράφεται και στην ετήσια έκθεση, η προέλευση του πιθανόν να προέρχεται όχι από σκόπιμη χρήση φθηνότερου κρέατος, αλλά από τη μόλυνση, η οποία συνέβηκε κατά την παρασκευή του κρέατος, του κιμά, ναι, ίσως από μη καλό ξέπλυμα του μήλου άλεσης ή από τους πάντους Παρασκευής, έπρεπε να αναφερθεί ως έβριμα, αλλά χωρίς να αποτελεί μη συμμόρφωση. Άρα ουσιαστικά πρόκειται, λέτε εσείς, κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο λάθος και όχι για σκόπιμη νοθεία. Μιλάμε για ίχνη και όχι για μεγάλες ποσότητες. Και το ερώτημα παραμένει. Είναι δύο τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι, ο Κύπριος καταναλωτής πληρώνει και την ποιότητα και την τιμή αυτού που αγοράζει και υποτίθεται ότι αγοράζει? Και δεύτερον, υπάρχει υγειονομική διάσταση σε όλο αυτό? Κινδυνεύει η υγεία μας? Όσον αφορά την υγειονομική διάσταση, σίγουρα δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ισχύει είναι η παραπλάνηση του Κύπριου καταναλωτή. Δηλαδή να πληρώνει ένα σκεύασμα ακριβότερα, ναι, από ό,τι θα έπρεπε να το είχε πληρώσει. Μάλιστα. Αυτά για το 22. Για το 23 έχετε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο θέμα? Ναι. Απλώς να αναφέρω ότι οι ελέγχοι αυτοί γίνονται διαχρονικά από το 2013. Ναι. Και παρουσιάζεται μια συστηματική μείωση των ευρημάτων, τα οποία πάλι ήταν μεμονωμένα. Για το 23 υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα. Είναι γνωστόν ότι οι ελέγχοι διεξάγονται πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις κτηνιατρικές, το τμήμα Γεωργίας, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι για τη λήψη των τεόντων μέτρων. Τώρα, βρέθηκαν και συντηρητικά στα ψάρια. Θέλουμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Όχι στα ψάρια. Συντηρητικά βρέθηκαν σε διάφορα άλλα τρόφιμα, ναι, τα οποία μπορεί να ήταν ξηροί καρποί, ξηρά φρούτα, χρυσόμηλα, παραδείγματος χάρη ή φινίκια, τα οποία ο έλεγχος, να αναφέρω ότι αυτή την εποχή εντατικοποιείται για σκοπούς της ευρείας χρήσης τους σε χριστουγεννιάτικα επαίσματα. Και να αναφέρω ότι τα συντηρητικά είναι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι απαραίτητα για τη φύλαξη των τροφίμων και την διατήρησή τους για περισσότερο χρόνο. Ναι. Συνήθως είναι επιτρεπόμενα τα συντηρητικά και τα πρόβλημα που εντοπίζουμε στην Κύπρο είναι οι υπερβάσεις του ανώτερου ορίου. Άρα δεν διατρέχεται κάποιος κίνδυνος από την κατανάλωση αυτών των συντηρητικών που βρέθηκαν, έστω και λανθασμένα μέσα στα δείγματα που κάνατε έλεγχο. Ναι, εντάξει, τα συντηρητικά δεν είναι τοξικές ουσίες. Ναι. Είναι πρόσθετα στο τρόφιμα και χρήζουν παρακολούθησης όμως, ώστε να μην υπερβαίνονται τα όρια. Κυρία Χατζηγεωργίου, διαβάσαμε και ευρήματα για το χαλούμι. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το φάκελο, με τη συνταγή της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή δεν έχει καμία σχέση? Όχι, έχει. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Το χαλούμι είναι ένα θέμα περίπλοκο. Όταν το 2022, πέρσι δηλαδή, ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του προτύπου για το HOP HALUMIN, δηλαδή προστατευόμενη ονομασία προϊόντος, υπήρχαν αρκετές μη συμμορφώσεις και όπως έχει δημοσιευτεί στον τύπο, περίπου 25% των δειγμάτων τα οποία αναλύθηκαν δεν ήταν συμμορφούμενα με το πρότυπο όσον αφορά την αναλογία του εγωπρόβιου γάλακτος. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι σε έναν βαθμό κατανοητών, γιατί το κόμι δεν ήταν ίσως όλοι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι παρόλες τις συνεχείς αλλαγές με τα διατάγματα που αφορά την ποσόστοση του εγωπρόβιου γάλακτος στα χαλούμια, παρατηρούμε μια μείωση των μη συμμορφώσεων κατά το 23. Ναι. Και ευελπιστούμε ότι θα επέλθει η πλήρη συμμόρφωση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.